Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε άλλη μια Κυριακή στην εκπομπή μας Θέματα Υγείας. Απόψε θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης που ξεκίνησε την προηγούμενη Κυριακή με τον γιατρό μας, τον Δ. Ανδρέα Λουλουδιάδη. Γεια σας. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας οδοντίατρος που θα το ξαναπώ, θα γελάσεις, αλλά εγώ θα το πω, ένας γιατρός σπουδαίος που μάθαμε από διαφήμιση οδοντόκραμα στην τηλεόραση και το, δεν το λέω τυχαία γιατί επιλέχθηκες και πέρασες ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και μας είπες και πολύ ωραία πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Χαίρομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε για να ξανασυζητήσουμε. Θα πω πάλι δύο λόγια, γιατί κάποιοι ίσως δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα. Ο καλεσμένος μας λοιπόν σήμερα έχει γεννηθεί στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει πάρει ένα δίπλωμα στο Dental Science και άλλο ένα degree. Επίσης δίπλωμα σε Medical Dentistry. Όλα αυτά έγιναν στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, στο Birmingham των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει ένα bachelor στις βιολογία και στις φυσικές επιστήμες, επίσης στο ίδιο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ενδοδοντία, για την οποία ιδιαίτερος θα μας μιλήσει σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 2 χρόνια κράτησε νομίζω αυτό. Ήταν ένα διαιτές μεταπτυχιακό, ναι. Βεβαίως. Πήρε το πτυχίο αντίστοιχα της οδοντιατρικής στην Αμερική το 2001. Το 2004 ολοκλήρωσε αυτό το διαιτές πρόγραμμα, το μεταπτυχιακό στην οδοντοδοντία, όπου επίσης ήταν και κλινικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο, βοηθώντας τους νέους φοιτητές να εκπαιδευτούν σε θέματα ενδοδοντίας. Επίσης, από το 2005 έως το 2011 είχε δικό του ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο και διατηρεί. Και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής, Βρετανικής και Ελληνικής Εταιρείας Οδοδοντίας. Δουλεύει από το 2011 στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι GDS υποψήφιος για ενδοδοντία. GDS είναι κάποιο Specialist Register. Ακριβώς, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ και πάλι που μας αφιερώνεις από τον πολύτιμο χρόνο σου να μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο θέμα της οδοντοδοντίας, το οποίο ούτε και εγώ το κατέχω πολύ καλά και ανυπομονώ να μάθω και να ακούσω. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας για να σας μιλήσω για κάτι το οποίο προκαλεί πραγματικά φόβο στον ασθενή όταν ακούει τη λέξη απονεύρωση. Και την οποία όμως θα τη διορθώσουμε, γιατί δεν είναι απονεύρωση. Την ονομάζουμε έτσι τη θεραπεία ώστε να την κατανοήσει καλύτερα ο ασθενής, ότι αφαιρούμε το νεύρο του δοντιού. Βασικά ασχολούμαστε με το εσωτερικό του δοντιού, το οποίο έχει έναν ιστό ο οποίος λέγεται πολφός. Αυτός ο πολφός περιέχει αγγεία, νεύρα και αιμοφόρα αγγεία και αποτελεί τη ζωή του δοντιού βασικά. Με αποτέλεσμα όταν ο πολφός πεθάνει ή φλεγμένη ή ερεθιστεί, να δημιουργήσει έντονους πόνους και από αποτέλεσμα να χρειαστεί ο ασθενής ενδοδοντική θεραπεία, δηλαδή τη θεραπεία στο εσωτερικό του δοντιού. Ενδοδοντία είναι σύνθετη λέξη ελληνική, έσω του δοντιού. Και έχει δυστυχώς, έχει ονομαστεί πια απονεύρωση, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο για τον ασθενή να καταλάβει τι βασικά γίνεται. Και αποτελεί όντως μεγάλο άγχος, μεγάλο στρες, τρόμο. Μεγάλη αγωνία, τρόμο το λέω στον εγώ, ασθενή τρόμο. Όταν ακούει τη λέξη πόπο θέλεις απονεύρωση. Τι είναι βασικά λοιπόν η ενδοδοντία? Όπως είπαμε, το δόντι μας αποτελείται από διάφορα στρώματα. Είναι η αδαμαντίνη το σμάλτο, είναι η οδοντίνη που βρίσκεται κάτω από το σμάλτο και προστατεύει τον πολφό που είναι το τρίτο στρώμα, που είναι το εσωτερικό του δοντιού. Όταν αυτός ο πολφός ερεθιστεί, τότε έχουμε έντονους πόνους, έντονα συμπτώματα και τότε ο ασθενής θα πρέπει είτε να ακολουθήσει μια ενδοδοντική θεραπεία, μια απονεύρωση ή να οδηγηθεί σε μια εξαγωγή του δοντιού. Τι προκαλεί αυτόν τον έντονο πόνο? Τι προκαλεί έναν ασθενή να χρειαστεί απονεύρωση? Το κύριο αίτιο είναι η περιδόνα, που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Ναι. Αν η περιδόνα είναι τέτοιας έκτασης και έχει διαβρώσει την αδαμαντίνη και την οδοντίνη και έχει σχωρήσει προς τον πολφό, τότε ο πολφός αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη φλεγμονή, με αποτέλεσμα θα πρέπει να τον αφαιρέσουμε για να ηρεμήσουμε τον ασθενή από τον πόνο.
Ένα άλλο αίτιο είναι ένας τραυματισμός. Θα σας πω την προηγούμενη εβδομάδα είχα ένα παιδάκι στο σχολείο, έπαιζε ποδόσφαιρο, του δέχτηκε μια αγωνιά στο στόμα, το δόντι τραυματίστηκε και αναγκαστικά το παιδάκι οδηγήθηκε σε απονεύρωση γιατί ο τραυματισμός ήταν τόσο ισχυρός, με αποτέλεσμα το χτύπημα να αποκόψει την κυκλοφορία του αίματος προς το δόντι και το δόντι να νεκρωθεί. Ένα άλλο αίτιο που μπορεί να οδηγήσει σε μια απονεύρωση είναι βασικά το απόστημα, το οποίο απόστημα μπορεί είτε να είναι επέκταση μιας στεριδόνας ή μπορεί να είναι επέκταση ενός τραύματος ή μπορεί να είναι επέκταση μιας ουλίτιδας που οδηγήθηκε σε περιοδοντίτιδα και τα μικρόβια εισχωρήσαν στο νεύρο του δοντιού από τα ούλα και όχι από την στεριδόνα. Α, μάλιστα. Οπότε υπάρχει και αυτός ο μηχανισμός. Υπάρχει και ο αντίθετος μηχανισμός, ότι αντί για τις στεριδονικές βλάβες να έχουμε ένα δόντι το οποίο να χρειαστεί απονεύρωση, να χρειαστεί ιδιωτική θεραπεία, γιατί έχει έναν περιοδοντικό θύλακο όπου έχει μαζέψει πολλά μικρόβια και τα μικρόβια έχουν φτάσει μέχρι το ακρορίζιο, μέχρι την άκρη της ρίζας του δοντιού και εισχώρησαν μέσα στο δόντι από την μέσα μεριά, στο πούμε έτσι. Τι είναι λοιπόν το απόστημα? Το απόστημα είναι μια ποιώδες φλεγμονή. Στην οδοντιατρική έχουμε τριών ειδών αποστήματα. Mm-hmm. Έχουμε το ακροριζικό απόστημα, το οποίο είναι το απόστημα του πολφού του δοντιού, με αποτέλεσμα στην άκρη της ρίζας να δημιουργηθεί αυτή η φλεγμονή. Είναι το περιοδοντικό απόστημα που έχει να κάνει με τα ούλα και τους μαλακούς ιστούς. Και είναι και το περιμυλικό απόστημα που έχει να κάνει πάλι με μια φλεγμονή των ούλων σε ένα δόντι το οποίο είναι ημιέγκλειστο ή έγκλειστο. Κυρίως το παρατηρούμε στους φρονιμίτες αυτό. Στους έγκλειστους. Ναι, και στους ημιέγκλειστους. Δηλαδή έχει βγει σχεδόν ο μισός και δημιουργεί έναν ερεθισμό στα ούλα που λέγεται περιστεφανίτιδα. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Αν συνεχίσει να ενοχλεί τον ασθενή, τότε δυστυχώς σημαίνει ότι το δόντι δεν μπορεί να ανατύλει ολοκληρωτικά και θα πρέπει να γίνει μια εξαγωγή. Η δικιά μου η ειδικότητα ασχολείται με το ακροριζικό απόστημα. Με αποτέλεσμα, όταν έρθει το ασθενής με ένα ακροριζικό απόστημα, δυστυχώς έχει μια κλινική εικόνα πολύ έντονη. Υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος, πρίξιμο. Πολλές φορές δεν κοιμάται όλο το βράδυ, κακουχία, ταλαιπωρημένος. Και φυσικά έχει και το στρες και της αγωνίας το τι θα ακολουθήσει στον οδοντίατρο και ποια είναι η θεραπεία στην οποία θα κάνουμε. Η δουλειά μου είναι να μπούμε μέσα στο δόντι και να αφαιρέσουμε το φλεγμένο ιστό, τον πολφό. Αυτό γίνεται πολύ απλά με... Βασικά θα πρέπει να κάνουμε μια ενεσούλα, να μουδιάσουμε το δόντι. Αυτό είναι το μαρτύριο. Το πρώτο στάδιο του μαρτυρίου. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα με τις ενέσεις, αλλά αυτές του οδοντιάτρου τις απεχθάνομαι, οφείλω να πω, και νομίζω και πολλοί κόσμος. Συγγνώμη για την παρένθεση. Ναι, είναι. Αλλά είναι, νομίζω εκφράζω μεγάλο μέρος του κόσμου. Βασικά, πολλοί κόσμος έχει αυτή την αγωνία. Η μεγαλύτερη αγωνία είναι η ένεση. Να γίνει η ένεση και μετά όλα μια χαρά. Ναι, ακριβώς. Που θα έπρεπε να είναι το αντίθετο, γιατί η ένεση βασικά δεν είναι τίποτα. Ένα μικρό τσιμπηματάκι και όλα μια χαρά. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει, το κατανοούμε. Η δουλειά μας λοιπόν είναι να μουδιάσουμε το δόντι και να μπούμε μέσα στο δόντι και να αφαιρέσουμε αυτόν τον ιστό. Είναι το τρόχισμα που λέτε, που θα ανοίξετε το δόντι για να το αφαιρέσετε. Ναι, θα τροχίσουμε το δόντι, θα κάνουμε μία, ας το πούμε συσσαγωγικά, μία τρυπούλα, ώστε να μπούμε στο εσωτερικό του δοντιού, όπου βρίσκεται στο κέντρο του δοντιού, να αφαιρέσουμε το νεύρο με ειδικά εργαλεία που λέγονται ρήνες. Και υπάρχουν οι ρήνες χειρός και υπάρχουν και οι μηχανοκίνητες ρήνες για λίγο πιο ειδικές περιπτώσεις. Ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο και να αφαιρέσουμε όλον αυτόν τον ιστό που βρίσκεται μέσα στο δόντι και στον πολφό αλλά και στις ρίζες.
Γιατί μέσα στις ρίζες έχουμε σωλήνες, οι οποίοι οι ριζικοί σωλήνες έχουν μέσα τον πολφό, αυτόν τον ιστό. Mm-hmm. Θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι την άκρη της ρίζας, να αφαιρέσουμε αυτόν τον ιστό από μέσα για να ανακουφιστεί ο ασθενής, να τον καθαρίσουμε, να τον απολυμμένουμε πάρα πολύ καλά, να το στεγνώσουμε, να είμαστε σίγουροι ότι έχει φύγει η φλεγμονή, έχει φύγει το απόστημα, έχουν καθαρίσει τα βακτήρια και τα μικρόβια από εκεί μέσα, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε την έμφραξη της απονεύρωσης, της διαδοτικής θεραπείας, να κλείσουμε αυτούς τους ριζικούς σωλήνες και στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε το δόντι με ένα σφράγισμα ή μία στεφάνη ή μία θήκη. Άρα αυτό που αφαιρείτε δεν είναι ουσιαστικά το νεύρο, γιατί και εγώ έχω κάνει απονεύρωση και ξέρω ότι βάζουν κάτι σαν βιδούλα και αφαιρούν κομμάτια ιστού, αλλά η εντύπωση όλων μας είναι ότι αυτό που αφαιρούμε είναι νεύρο. Άρα δεν αφαιρούμε ουσιαστικά νεύρο, αφαιρούμε ιστό. Αφαιρούμε τον πολφικό ιστό, ο οποίος περιλαμβάνει και τις νευρικές απολύξεις και του δοντιού. Απλώς έχει καθιερωθεί να το λέμε αφαιρούμε τα νεύρα, γιατί είναι πιο απλό για τον ασθενή να το κατανοήσει. Ή νομίζω ότι απαλλάσσεται από τον πόνο, εφόσον το νεύρο είναι το κύριο μέσο που μεταδίδει τον πόνο, οπότε θεωρείται έτσι θα απαλλαγεί από τον πόνο, ίσως για πρακτικούς λόγους. Ακριβώς. Για πρακτικούς λόγους γίνεται αυτή η αναφορά στην αφαίρεση των νευρών, που δεν αφαιρούμε φυσικά νεύρα, όπως είπαμε, αφαιρούμε έναν συγκεκριμένο τύπο ιστού που λέγεται πολφός. Όταν αφαιρούμε αυτόν τον πολφό, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει υποτροπή παρόλα αυτά? Έχει να κάνει με την ενδοδοντική θεραπεία που θα εφαρμοστεί. Μάλιστα. Υπάρχουν καλές, υπάρχουν κακές, υπάρχουν μέτριες, υπάρχουν δυσκολίες, ανατομικές δυσκολίες. Κάθε δόντι δεν είναι το ίδιο, κάθε ασθενής δεν είναι το ίδιο. Όταν λέμε για ανατομικές δυσκολίες, μιλάμε για και καμένους ριζικούς σωλήνες, ρίζες οι οποίες είναι πολύ στραβιές ή άτομα μεγάλης ηλικίας. Καθώς μεγαλώνουμε, οι ριζικοί σωλήνες γίνονται όλο και πιο στενοί, όλο και πιο λεπτοί, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορούμε να ισχωρήσουμε και να βρούμε αυτό το ριζικό σωλήνα ή να το βρούμε μέχρι ενός σημείου και να μην μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι την άκρη της ρίζας που θα θέλαμε ιδανικά, με αποτέλεσμα η θεραπεία να μην είναι και 100% και να δημιουργηθεί κάποια πιθανότητα αποτυχίας. Έχει να κάνει με την κατάσταση του δοντιού. Και φυσικά έχει να κάνει και με τον κλινικό, με τον γιατρό που θα κάνει την ενδοδοντική θεραπεία. Υπάρχουν γενικοί οδοντίατροι οι οποίοι κάνουν ενδοδοντικές θεραπείες πάρα πολύ καλές, πολλές άριστες, αλλά και υπάρχουν γενικοί οδοντίατροι οι οποίοι ξέρουν ποιες είναι οι δυνατότητές τους, ξέρουν που πρέπει να σταματήσουν και αυτοί οι άνθρωποι λένε εκείνη τη στιγμή στον ασθενή ότι κοίταξε, το δόντι έχει μια συγκεκριμένη δυσκολία και χρειάζεται κάποιον ειδικό για να μπορέσει να σου τελειώσει την ενδοδοντική θεραπεία ώστε να έχεις το 100% του αποτελέσματος της θεραπείας. Μάλιστα. Τα άλλα είδη αποστήματος, δηλαδή κάθε ειδικός, ένας οδοντίτης που επιλέγει μία συγκεκριμένη υποειδικότητα, ας πούμε. Δηλαδή για κάθε είδος αποστήματος μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει εξειδικευτεί σε αυτό. Το περιοδοντικό απόστημα έχει να κάνει κυρίως με τα ούλα, όπως είχαμε. Επομένως πρέπει να δούμε έναν περιοδοντολόγο. Φυσικά και ο γενικός οδοντίατρος μπορεί να αντιμετωπίσει ένα περιοδοντικό απόστημα. Είναι μια απόξεση που χρειάζεται να γίνεται εκεί στα ούλα, να καθαριστεί λιγάκι, να φύγουν τα μικρόβια, να αφαιρεθεί η μικροβιακή πλάκα ή η πέτρα, η υπολική πέτρα που έχει μαζευτεί ανάμεσα στη ρίζα του δοντιού και στα ούλα, ώστε να ανακουφιστεί ο ασθενής και στη συνέχεια φυσικά μπορεί να πάει να δει έναν ειδικό όπως είναι ο περιοντολόγος για να δει αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω θεραπεία. Το πρώτο φυσικά στάδιο που κάνουμε σε οποιοδήποτε απόστημα και φυσικά νομίζω και εσύ στην δουλειά σου πολλές φορές μπορείς να δεις ασθενείς οι οποίοι είναι πρισμένοι και σου ζητάνε κάποια αντιβίωση, είναι φυσικά η αντιβίωση. Mm-hmm. Η αντιβίωση δεν είναι η θεραπεία, θα κατασταλάξει τον πόνο, θα ηρεμήσει τα συμπτώματα και πολλές φορές ο ασθενής θα πάρει την αντιβίωση και θα πει «Όπι, είμαι μια χαρά τώρα» και δεν θα ξαναρθεί πίσω στον οδοντίατρο. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, γιατί η μόλυνση παραμένει, η φλεγμονή παραμένει και η καταστροφή γίνεται όλο και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Γι' αυτό όταν δίνουμε την αντιβίωση, τη δίνουμε και τον ενημερώνουμε τον ασθενή ότι κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα σε ανακουφίσει, το παίρνει για μερικές μέρες, πρέπει να επιστρέψει μετά για να ακολουθεί η σωστή θεραπεία που είναι η αφαίρεση του νεύρου, του δοντιού, του πολφού, συγγνώμη,
ή η εξαγωγή του δοντιού. Γιατί πολλές φορές ένα δόντι δεν μπορεί να σωθεί με μια απλή ενδοδοντική θεραπεία και χρειάζεται μια εξαγωγή. Μάλιστα. Ίσως αν καθυστερήσει δηλαδή να έρθει σε εσάς ή αν το απόστημα το θεραπεύσεις πρόσκαιρα με αντιβίωση. Και να, γιατί μετά πώς θα δουλέψει και το αντίατρο. Υπάρχει, τα αποστήματα είναι τα οξέα αποστήματα και τα χρόνια αποστήματα. Ναι. Τα οξέα αποστήματα είναι τα αποστήματα που προκαλούν συμπτώματα. Έρχεται ο ασθενής πρισμένος, πονάει, κόκκινος, κακουχία, δεν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ, πυρετό. Είναι, ναι. Το απόστημα εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε active phase που λέμε, σε οξία φάση. Οξία φάση. Υπάρχει το χρόνιο απόστημα, το οποίο το έχεις και δεν ξέρεις ότι το έχεις. Μάλιστα. Πολλές φορές το ανακαλύπτουμε τελείως τυχαία. Γίνεται ένας ακτινογραφικός έλεγχος για να δούμε αν ο ασθενής έχει κάποιες στεριδόνες, να κοιτάξουμε λίγο τα ούλα, το οστό, το κόκαλο. Και πανοραμική μιλάμε. Η πανοραμική ακτινογραφία, αλλά και οι συμβατικές ακτινογραφίες, οι ενδοστοματικές που χρειάζεται για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε τον ασθενή σωστά, αν έχει τεριδόνες ή αν έχει κάποιο πρόβλημα περιοδοντικό. Ωραία. Και ξαφνικά βλέπουμε μία σκίαση στην άκρη της ρίζας και λέμε στον ασθενή, εδώ υπάρχει ένα πόστημα. Και ο ασθενής σε κοιτάει και λες, γιατρέ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι πόστημα μου λες, εγώ δεν πονάω. Τι έχει γίνει, μπορεί ο ασθενής στο συγκεκριμένο το δόντι να είχε ένα μεγάλο σφράγισμα, το οποίο έγινε πολύ παλιά, να ήταν πάρα πολύ κοντά στον πολφό, στον νεύρο, και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου να είχε κάποια συμπτωματάκια, ναι, τα οποία δεν τα έδωσε σημασία, να παίρνε κάποια παρακεταμόλη, κάποιο παυσίπονο. Αντιφλεγμονώδη, ναι, δεν πήγαινε πολλά στον οδοντίατρο, ναι, πέρασε, το δόντι νεκρώθηκε. Με αποτέλεσμα, όταν έχουμε μία νέκρωση, τι συμβαίνει, αναπτύσσονται μικρόβια και αυτά τα μικρόβια πρέπει να πάνε κάπου. Όταν το δόντι είναι σφραγισμένο, πού θα πάει, θα πρέπει να βγουν από την άκρη της ρίζας προς τους μαλακούς ιστούς και να δημιουργήσουν αυτή την ακροριζική αλλίωση που λέμε, το χρόνιο απόστημα, το οποίο μπορεί να οδηγηθεί σε οξία φάση αν ο ασθενής πέσει το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι λίγο άρρωστος και μπορεί εκείνη τη στιγμή το απόστημα να ενεργοποιηθεί και να δώσει κάποια συμπτώματα. Γιατί όταν έχουμε μικρόβια στον οργανισμό μας και ιδίως όταν τα μικρόβια βγουν από την άκρη της ρίζας προς τους περιακροριζικούς ιστούς, φυσικά ένα καμπανάκι χτυπάει στον οργανισμό μας. Το σώμα μας έχει τους αμυντικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Θα στείλει τα κύτταρα να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την φλεγμονή. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω στους ασθενείς μου πολλές φορές είναι ότι γίνεται μία μάχη. Μάχη μεταξύ του εχθρού που είναι τα μικρόβια και των αμυντικών κυττάρων του οργανισμού. Και στο χρόνιο απόστημα δεν κερδίζει κανείς. Υπάρχει μια ισορροπία. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν συμπτώματα. Μάλιστα. Απλώς η μάχη δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί ο εχθρός έχει συνέχεια από πίσω αποθέματα, reinforcements, βγαίνουν συνέχεια. Επομένως, ποια είναι η δουλειά μας σαν οδοντολόγοι, σαν οδοντίατροι, να μπούμε στο νεκρό το δόντι, να καθαρίσουμε τον πολφό, να αφαιρέσουμε το νεκρό περιεχόμενο, να αφαιρέσουμε δηλαδή το βακτηριακό, το μικροβιακό πληθυσμό που έχει αναπτυχθεί μέσα στο δόντι, με αποτέλεσμα να δώσουμε τη δυνατότητα στον ίδιο τον οργανισμό μας να αντιμετωπίσει τη φλεγμονή που έχει δημιουργηθεί στην άκρη της ρίζας και σιγά σιγά να επουλώσει την κατάσταση. Χρειάζεται συχνά να αφαιρέσετε και το δόντι καθ' αυτό, γιατί αν υπάρχει τόσο βαθύ ριζικό πρόβλημα. Πολλές φορές η καταστροφή είναι τέτοια, είτε υπάρχει μια πολύ μεγάλη τεριδόνα, mm-hmm, η οποία μπορεί να εκτείνεται κάτω από τα ούλα, επομένως το δόντι να μην μπορεί να αποκατασταθεί. Ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Το θέμα είναι να ξέρουμε γιατί κάνουμε την ενδοδοντική θεραπεία. Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολύ λεπτομέρεια, πολύ επιμονή από τον οδοντίατρο, υπομονή από τον ασθενή και θέλουμε να ξέρουμε γιατί την κάνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή να κάνουμε μια ενδοδοντική θεραπεία και το δόντι να μην μπορεί να αποκατασταθεί μετά είναι δώρον άδωρον. Επομένως χρειάζεται ο κλινικός, ο οδοντίατρος να διαγνώσει σωστά την κατάσταση και να πει εντάξει, το δόντι μπορεί να αποκατασταθεί με ένα σφράγισμα, με μια στεφάνη, επομένως θα κάνουμε την ενδοδοντική θεραπεία. Mm-hmm. Υπάρχουν δόντια τα οποία είναι τόσο κατεστραμμένα που δυστυχώς η ενδοδοντική θεραπεία δεν αποτελεί τη λύση. Και αναγκαστικά πάμε στη λύση της εξαγωγής. Είναι πάντα η τελευταία λύση που θέλουμε να προτείνουμε στον ασθενή. Mm-hmm. Πάντα θέλουμε να σώσουμε το δόντι, αλλά αποτελεί και μια θεραπεία. Και όταν δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε το δόντι σωστά, τότε οδηγούμαστε στην εξαγωγή και φυσικά μετά μπορεί να αποκατασταθεί το δόντι με ένα οδοντικό εφύτευμα
Μπορείτε να φωνάξετε κάποιον εφυτεματολόγο να σας μιλήσει περισσότερα για τα οδοντικά εφύτεμα. Και... γιατί υπάρχει και το δίλημα εδωδοντική θεραπεία ή εφύτεμα. Ναι. Γιατί πολλές φορές κάνουμε εδωδοντικές θεραπείες οι οποίες στο μέλλον μπορεί να αποτύχουν. Και υπάρχει το ερώτημα γιατί να αφήσεις μια εδωδοντική θεραπεία με κάποιο ερωτηματικό και να μην αφαιρέσεις το δόντι και να τοποθετείς ένα εφύτεμα. Αυτό θα ήταν ωραίο να είχαμε μια συζήτηση από αισθητικής απόψεως, γιατί νομίζω πολλοί άνθρωποι κάνουν παρεμβάσεις στα δόντια τους, κυρίως για αισθητικούς λόγους. Θέλουν να έχουν όλη μια τέλεια δοντοστοιχεία, κατάλευκα δόντια και πάνε και αλλάζουν, βάζουν, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, καθαρά για αισθητικούς λόγους και το βλέπεις περισσότερο στη showbiz, να το πω έτσι. Εντάξει, η αισθητική οδοντιατρική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή. Ζούμε σε μια... σε καιρούς αισθητικούς, ναι. Που όλοι μας προσέχουμε τον εαυτό μας, προσέχουμε το χαμόγελό μας, ναι. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος να βελτιώσει την αισθητική εικόνα ενός ασθενή. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να... κάνουμε μια τέτοια συζήτηση μια μέρα. Σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί οδοντίατροι, αισθητικοί οδοντίατροι, cosmetic dentists που λέμε. Ναι, ναι. Θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε ένα πάνελ μια φορά, να φωνάξουμε έναν εφυτευματολόγο, έναν οδοντολόγο, έναν αισθητικό οδοντίατρο και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουν γύρει πολλές συζητήσεις και ερωτήματα κατά πόσο είναι σωστό, κατά πόσο είναι ασφαλές, κατά πόσο πραγματικά πρέπει όλοι να παρεμβαίνουμε τόσο πολύ στα δόντια μας και να βάζουμε εμφυτεύματα ή να θέλουμε να κάνουμε το τέλειο χαμόγελο, αν αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί όπως λέμε, όπως η πλαστική χειρουργική, όπως οι αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, έτσι και στα δόντια, σίγουρα θα έχει κάποια διλήμματα θεραπευτικά που θα είναι πολύ ωραίο να τα συζητήσουμε και να γνωρίζει ο κόσμος. Οπότε, ωραία ιδέα για μελλοντική εκπομπή. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο για το περιμυλικό απόστημα. Τι ακριβώς είναι και τι συμβαίνει. Το περιμυλικό απόστημα, όπως είπαμε, είναι μια φλεγμονή των ούλων γύρω από τη μύλη του δοντιού. Ναι. Το δόντι αυτό μπορεί να είναι ημιέγκλειστο, δηλαδή να μην έχει... ανατύλει ολοκληρωτικά στο στόμα, με αποτέλεσμα είτε η μικροβιακή πλάκα που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, είτε τροφές οι οποίες μπορούν να συσσωρευθούν κάτω από το ούλο ανάμεσα στην επιφάνεια του δοντιού και το ούλο, να δημιουργήσουν μια φλεγμονή, με αποτέλεσμα το δόντι σε εκείνη την περιοχή το ούλο σε εκείνη την περιοχή να πριστεί και να δημιουργήσει μια επώδυνη κατάσταση που λέγεται περιστεφανίτιδα, δηλαδή γύρω από τη στεφάνη του δοντιού. Αντιμετωπίζεται πολύ απλά με χορήγηση μια αντιβίωση. Λίγο απόξεση των ούλων από τον οδοντίατρο και μετά από μερικές μέρες παρέρχονται τα συμπτώματα. Αν όμως το δόντι είναι σε τέτοια κατάσταση, θέση στο οστό που δεν πρόκειται να ανατύλει ολοκληρωτικά, αυτή η κατάσταση θα ξανασυμβεί και θα ξανασυμβεί με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να πούμε στον ασθενή ότι κοίταξε, δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια, δεν μπορούμε να σου χορηγούμε συνέχεια αντιβίωση, θα πρέπει να γίνει κάτι που μιλάμε για εξαγωγή ενός δοντιού. Είναι ένα απλό απόστημα το οποίο το βλέπουμε συχνά. Το βλέπουμε συχνά κυρίως σε φοιτητές, σε περιόδους στρες, γιατί το στρες δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και όντως, όταν έχουμε ημιέγκλειους φρονημίτες, το βλέπουμε πολύ συχνά ότι οι φοιτητές έχουν προβλήματα περιστεφανίτιδας. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή έχω και εγώ κάτι έγκλειστο στους φρονημίτες, από 15,5 χρονών ξεκίνησα να τους βγάζω. Φρονιμή ήμουνα παρόλα αυτά. Μάλλον δεν έχεις φρονιμέψει αρκετά, μου φαίνεται ακόμα. Ναι. Να ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Αυτή είναι μια άλλη, εγώ δεν ομιλώ πλέον. Οπότε, είναι γνωστό να τα. Είναι καλό να τα γνωρίζεις όλα αυτά. Η εδωδοντική θεραπεία γενικά έχει. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που πριν πολλά χρόνια που γινόντουσαν οι εδωδοτικές θεραπείες δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο που γίνονται τώρα. Έχουμε στη διάθεσή μας μικροσκόπια, ακόμα δηλαδή και γι' αυτό λοιπόν ο οδοντίατρος ξέρει πότε να παραπέμψει ένα περιστατικό. Ακόμα και αν έχουμε έναν ασθενή που είναι σε μεγάλη ηλικία, που πιθανότητα να μην έχει οι ριζικοί σωλήνες να έχουν γίνει τόσο στενοί, να μην μπορούμε να τους βλέπουμε καθόλου στην ακτινογραφία. Υπάρχουν τα μέσα με τα μικροσκόπια, με ειδικά εργαλεία, μηχανοκίνητα, με ρήνες νικελίου, τιτανίου που είναι πολύ εύκαμπτες και μπορούν να μπουν μέσα σε αυτούς τους στενούς ριζικούς σωλήνες, να παρακάμψουν κάποια εμπόδια, κάποιες ανατομικές δυσκολίες και να μπορέσει να γίνει η εδωδοτική θεραπεία όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Μάλιστα.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Είμαι σίγουρη, γιατί αν την έχει σαν υποειδικότητα, είναι και μια μικρή επιστήμη από μόνη τη, νομίζω. Δυστυχώς δεν φαίνεται η δουλειά του ενδοδοντιστή. Βέβαια, όταν έρχεται ο ασθενής και είναι σε τέτοιο πόνο και η ανακούφιση που το προκαλεί, βλέπει στο πρόσωπό του την ευγνωμοσύνη, αυτό αξίζει πολλά. Αλλά δυστυχώς η δουλειά του ενδοδοντιστή δεν φαίνεται στο στόμα, γιατί δουλεύουμε μέσα στη ρίζα του δοντιού. Με αποτέλεσμα, το μόνο που έχουμε να δείξουμε είναι μια ακτινογραφία στο τελικό αποτέλεσμα για να δείξουμε στον ασθενή ότι ορίστε, πήραμε την κάμψη της ρίζας σωστά, φτάσαμε μέχρι την άκρη της ρίζας, έγινε η θεραπεία όσο πιο καλύτερα. Αλλά στο στόμα δεν φαίνεται, απλώς φαίνεται το σφράγισμα που θα βάλει ο δοντίατρος αργότερα και η δικιά μας τη δουλειά πάει λίγο στην άκρη. Αλλά νομίζω και η ύφεση των συμπτωμάτων δεν είναι και μια. Η ύφεση των συμπτωμάτων είναι αυτό που θέλουμε βασικά να πετύχουμε. Επιβεβαίωση της σωστής δουλειάς. Όχι ακριβώς, γιατί η ύφεση των συμπτωμάτων μπορεί να γίνει με μια απλή διάνοιξη του δοντιού. Μπαίνεις μέσα, κάνεις τη διάνοιξη του δοντιού, αφαιρείται όλη αυτή η πίεση που έχει αναπτυχθεί μέσα στο δόντι λόγω του αποστήματος, ο ασθενής ανακουφίζεται. Αν όμως η ενδοδοντική θεραπεία δεν γίνεται με σωστό τρόπο, δεν ολοκληρωθεί σωστά, αργότερα το ίδιο δόντι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να κάνει ξανά ένα απόστημα, ένα χρόνιο απόστημα. Και πάρα πολλοί ασθενείς έρχονται και λένε: μα έχω κάνει ενδοδοντική θεραπεία, έχω κάνει απονεύρωση γιατρέ. Γιατί το δόντι μου απέτυχε. Και θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε ότι ο Α ή Β οδοντίατρος, ο οποίος έκανε τη δουλειά, ίσως είχε κάποιες δυσκολίες, δεν μπόρεσε να κάνει να φτάσει μέχρι το σημείο που έπρεπε να φτάσει. Και γι' αυτό το δόντι έχει οδηγηθεί στην κατάσταση που είναι τώρα και οδηγούμαστε σε αποτυχία και σε επανάληψη μιας ενδοδοντικής θεραπείας ή στη λύση της εξαγωγής. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της συζήτησης. Μ' αρέσει που μιλήσαμε για την ενδοδοντία, γιατί εγώ δεν την ήξερα τόσο σαν όρο. Κυρίως επειδή έχουμε όλοι μείνει στην παλιά ορολογία απονεύρωση και έχουμε μια συγκεκριμένη εντύπωση, να πω, ως προς τις απονευρώσεις. Είναι πολύ ωραίο το ξεκαθαρίζουμε για να ξέρει και ο κόσμος τι συμβαίνει στο στόμα μας. Η ενδοδοντία σαν οδοντιατρική επιστήμη έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, όπως και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες της οδοντιατρικής, και γι' αυτό υπάρχουν τόσοι ειδικοί αυτή τη στιγμή. Παλιά ο οδοντίατρος έκανε τα πάντα. Ναι. Απονεύρωση, εξαγωγή, τα σφραγίσματα. Τώρα, επειδή έχουν γίνει τόσες πολλές έρευνες, τα μέσα, η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, γι' αυτό είναι καλό κάποια δόντια, κάποια περιστατικά να πρέπει να στέλνονται στον ειδικό, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά και να βοηθήσουμε τον ασθενή όσο το είναι το καλύτερο. Δεν μπορεί ο γενικός οδοντίατρος να κάνει τα πάντα και να κάνει τέλεια δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί οδοντίατροι που είναι εξαιρετικοί, κάνουν πάρα πολύ καλές δουλειές, αλλά πάντα θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός ειδικού. Φυσικά, αν και ο ασθενής το θέλει. Ναι, βεβαίως. Και βέβαια να πω με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους οδοντίατρους, για περιοδοντολόγο έχουμε ακούσει, για ενδοδοντολόγο εγώ δεν είχα ακούσει. Δεν είναι μια ειδικότητα που θα τη δεις στην ταμπέλα του οδοντίατρου εύκολα. Ίσως είναι και λίγοι που ασχολούνται. Ή στην Ελλάδα ίσως λιγότεροι, εδώ δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω. Είναι μια αρκετά διαδεδομένη ειδικότητα. Ίσως ούτε εμείς δεν γνωρίζαμε και καλά που μάθαμε. Εύχομαι να μην χρειαστείς ποτέ. Κανείς μου να μην χρειαστεί, αλλά καλό είναι να ξέρουμε, γιατί αν βρεθούμε στην ανάγκη και ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα που είμαστε και δεν ξέρουμε και πού να πάμε και έχουμε και εμείς ως Έλληνες μια συγκεκριμένη νοοτροπία όσον αφορά τους οδοντιάτρους, είναι καλό ότι ξέρουμε. Άρα ξέρουμε πού θα πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για δύο υπέροχες εκπομπές, ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες, για όλη αυτή αυτό το ξεκαθάρισμα των πληροφοριών, για το πόσο ωραία και απλά και ξεκάθαρα μας είπες. Εύχομαι, όπως το είπες, να ήταν απλά. Δεν ήθελα να μπω σε πολύ επιστημονικούς όρους, γιατί μπορούμε να κάνουμε μια πολύ πολύ επιστημονική συζήτηση και να μπερδέψουμε πάρα πολύ τον απλό κόσμο. Απλός κόσμος, όπως μας βλέπει. Ναι. Προσπάθησα να το κρατήσω όσο πιο απλά γίνεται, να δώσω στον κόσμο να καταλάβει και να κατανοήσει την ειδικότητα της ενδοδοντίας και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ειδικοί να βοηθήσουμε τον ασθενή. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, όσοι μας παρακολουθείτε τις Κυριακές. Εύχομαι να σας προσφέρουμε κάθε φορά διαφορετικές γνώσεις και ενδιαφέρουσες, που όλα αυτά που ακούμε εδώ και μαθαίνουμε όλοι μας κάπου συμβάλλουν σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα, όπως λέω πάντα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 7.30 στο Hellenic TV. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.